Πρωθυπουργέ, αξιότιμε κύριε Υπουργέ του Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αξιότιμε κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Υπουργοί και μέλη της κυβέρνησης, Παναγιώτατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και εκλεκτές προσκεκλημένες, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια εξαιρετικά δυναμική διοργάνωση που φέτος ενδυναμώνεται με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ως τιμόμενης χώρας, αλλά και την πλούσια συμμετοχή όλων των φίλων χωρών και επιδιώκει να διαδραματίσει διεθνώς ακόμα πιο ισχυρό ρόλο. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται σε ένα ραγδαίο μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο εργαζόμαστε για την εδραίωση πόλων ειρήνης και σταθερότητας. Συμπίπτει με το τέλος των προγραμμάτων, μετά από μια μακρά περίοδο με πολλαπλές επιπτώσεις. Η κυβέρνηση, διατηρώντας ακέραιες τις αξιακές της αναφορές, κατάφερε να επαναφέρει την χώρα και την οικονομία σε συνθήκες σταθερότητας, ανοίγοντας το δρόμο για μια ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Είναι πια η στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι κρατάμε ξανά το μέλλον στα δικά μας χέρια. Και είμαστε εμείς που θα διαμορφώσουμε το αύριο. Στο ευμετάβλητο και ταυτόχρονα δυναμικό περιβάλλον, αλλάζουμε τη Βόρεια Ελλάδα. Κάνουμε το τόλμημα, περνάμε σε μια νέα εποχή. Μετά από την κοινωνική καταστροφή, σήμερα αυτή η κυβέρνηση δίνει τη μάχη των αλλαγών για την αναβάθμιση του στρατηγικού ρόλου της Βόρειας Ελλάδας, στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Θεσμικές μεταρρυθμίσεις, στρατηγική και σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, με κύριους άξονες στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τις επενδύσεις στην καινοτομία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Τώρα είναι η ώρα να μετατρέψουμε τα κουφάρια των βιομηχανικών κτίριων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε ζωντανές, παραγωγικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας και ποιοτικών προϊόντων. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε τη γεωθερμία σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να αποκτήσουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πρωτογενή παραγωγή και τη μεταποίηση. Τώρα είναι η ώρα οι νέοι να επιστρέψουν για να συμβάλλουν με την υψηλή επιστημονική τους κατάρτιση στην υλοποίηση μιας υγιούς επιχειρηματικότητας παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η Συμφωνία των Πρεσπών, αποτέλεσμα μιας επίπονης, έντιμης και αναγκαίας διπλωματικής προσπάθειας, ανοίγει για τη Μακεδονία και τη Θράκη νέους δρόμους. Εδραιώνουμε με τους βόρειους γείτονές μας τη Βόρεια Ελλάδα ως μια ευρωπαϊκή πύλη ειρήνης και συνεργασίας. Αφήνουμε πίσω τη μάχη με τα φαντάσματα και προχωράμε. Φίλες και φίλοι, προωθούμε ένα συνολικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ανάπτυξη των υποδομών στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και φυσικά της ψηφιακής οικονομίας, αναβαθμίζοντας το γεωπολιτικό ρόλο της χώρας και κυρίως της Βόρειας Ελλάδας. Αξιοποιούμε τη γεωγραφική μας θέση και τα μοναδικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Οι συνδυασμένες μεταφορές καθιστούν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο στρατηγικής σημασίας σε διεθνές επίπεδο. Η χώρα μας σταματά να ζει με τείχους στα βόρεια σύνορά της. Υλοποιούμε συνδέσεις, συνέργειες, συνεργασίες. Φτιάχνουμε τις υποδομές της νέας εποχής για τη χώρα μας και τους βαλκανικούς λαούς. Απέναντι στην περίκλειστη φυσιογνωμία του παρελθόντος, προχωράμε σε βαθιές και ριζικές τομές. Συγκρουόμαστε με το παλιό κατεστημένο. Ξυλώνουμε κάθε εστία διαφθοράς, κάθε πυρήνα κοινωνικής αδικίας. Αποτελεί στρατηγική μας επιλογή η προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, στο ιδιαίτερο σημερινό περιβάλλον, η Μακεδονία και η Θράκη εισέρχονται στο χάρτη του διεθνούς οικονομικού ενδιαφέροντος. Στην αυγή της νέας αυτής εποχής, η περιοχή μας να γίνει η καρδιά της βαλκανικής συνανάπτυξης και να αποτελέσει την ατμομηχανή της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Σε αυτή τη συγκυρία, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έρχεται να υπηρετήσει τον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για την ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας σε δυναμικό πόλο ανάπτυξης και πύλη διεθνούς συνεργασίας. Οι προκλήσεις μπροστά μας είναι πολλές. Μας καλούν σε μια άμεση και καθοριστική αναμέτρηση μαζί τους, προσδιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό και τη συνολικότερη πορεία της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Και τούτο, φίλες και φίλοι, απαιτεί την κινητοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, του επιχειρηματικού κόσμου, του κόσμου της εργασίας,
του κόσμου της έρευνας και της γνώσης. Απαιτεί συνεργασία, ειλικρίνεια και κυρίως ενεργοποίηση του πνευματικού και αξιακού δυναμικού της χώρας. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εύχομαι η φετινή διοργάνωση να αποτελέσει το φετηριακό σημείο μιας εξαιρετικής πορείας. Θα τα καταφέρουμε και γιατί το πιστεύουμε και γιατί το μπορούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.